Μένουμε εκτός συνόρων. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Φιλανδοί για να εκλέξουν νέο πρόεδρο. Η Άννα Μαρία Κοφίτσα θα μας πει περισσότερα. Άννα Μαρία. Και Ματίνα, ένα αξίωμα κρίσιμο είναι η εκλογή νέου Προέδρου για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για τη Φιλανδία. Οι κάλπες κλείνουν στις 8. Τώρα να σου πω ότι για το πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλεξάνδρης Στουμπ και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χαβίστο από τον κόμμα των Πρασίνων προηγούνται στην εκλογική κούρσα από τους συνολικά 9 υποψήφιους. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, ο 55 ετών Στουμπ έρχεται πρώτος με 22%, ενώ ο Χαβίστο έρχεται δεύτερος με 20%. Να πούμε τώρα τη Φιλανδία, που έγινε μόλις πέρυσι το 31ο μέλος της Νατοϊκής Συμμαχίας, έχει τεταμένες σχέσεις με τη Ρωσία ύστερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία το 22. Επομένως, η αναταραχή στην ευρωπαϊκή γεωπολιτική θα βρεθεί στο επίκεντρο της θητείας του επόμενου αρχηγού, του αρχηγού του κράτους. Με τις απαιτήσεις θα αυξάνονται, λένε, και περισσότερο. Ακριβώς. Την ίδια ώρα, Άννα Μαρία, στη Γερμανία, χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στους δρόμους και διαδηλώνουν κατά της ακροδεξιάς. Για άλλη μια φορά, ισχυρή ήταν η κινητοποίηση των πολιτών στους δρόμους της Γερμανίας που κατέκλυσαν κεντρικούς δρόμους ενώνοντας τις φωνές τους κατά της άκρας δεξιάς. Σύμφωνα με τις αρχές στο Ντίζελντορφ, στη Δυτική Γερμανία, βλέπουμε στα πλάνα μας δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν με τη συμμετοχή του κόσμου που ξεπερνά κάθε προσδοκία, ενώ και στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση. Να σου θυμίσω ότι το πρωτοφανές κύμα διαδηλώσεων έρχεται μετά την αποκάλυψη ενός ερευνητικού ιστότοπου ότι τα στελέχη του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας συναντήθηκαν μυστικά με νεοναζιστική οργάνωση με σκοπό την απέλαση μεταναστών. Άννα Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.